Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι κερδικέ συνθήκε. Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Με μια έτσι έξαρση του άστατου καιρού, αναμένεται να κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μα. Και στου κάρτε λοιπόν των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται αυτή η εξέλιξη. Βλέπουμε με του χρωματισμού σήμερα ότι καθώ θα πηγαίνουμε χρονικά προ μεσημβρινές και απογευματινέ ώρε, θα δούμε να εκδηλώνονται μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε σε πολλέ υπηρετικέ εκτάσει, ιδιαίτερα θα λέγαμε προ την κεντρική και βόρεια ερωτική χώρα. Ακόμη και προ το εσωτερικό τη Πελοπονίσου. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, προ το βράδυ να δούμε φαινόμενα αστάθεια να εκδηλώνονται και προ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από την αστάθεια που θα προκύψει στο εσωτερικό τη Τουρκία. Και αυτή, βέβαια, η εξέλιξη, όπω δείξαμε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, οφείλεται σε μια έτσι πιο ψυχρή αέρια μάζα, σε μια διαταραχή μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία θα κατηφορήσει και προ τα δικά μα γεωγραφικά πλάτη. Αλλά γενικά θα περάσει γρήγορα. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη μέσα στον επόμενό μα χάρτη. Βλέπετε ότι για σήμερα Τετάρτη, λοιπόν, αν και η μέρα ξεκινά με πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε, στο σύνολο, θα λέγαμε, τη επικράτεια, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τι αμέσω επόμενε ώρε. Εκεί όπου θα δούμε και τι μέγιστε θερμοκρασίε, χρονικά, δηλαδή κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα, θα αναπτυχθούν μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε, κατά κανόνα, στον υπηρετικό κορμό τη χώρα μα στο πεδίο των ανέμων. Οι άνεμοι θα παίρνουν από βόρειε διευθύνσει με μέτριε και τοπικά ισχυρέ εντάσει. Μάλιστα, προ το κεντρικό και νότιο Αιγαίο δεν αποκλείεται να βλέπουμε τι εντάσει του Βουριά, ακόμη και κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρί αξιόλογη μεταβολή θα καταφέρει για άλλο ένα 24 ώρο, όπω δείξαμε βέβαια και στην πρώτη μα κάρτα, να προσεγγίσει του 33 με 36 βαθμού Κελσίου. Φυσιολογικέ για την εποχή θερμοκρασίε. Πάμε να δούμε και για τον νομό Αττικής. Σήμερα δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. ηλιοφάνεια, θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα με λίγε τοπικέ συνευχέ. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, γιατί πριν δείξαμε ότι η αστάθεια θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα του υπηρετικού κορμού. Τα ανατολικά υπηρετικά θα βρεθούν εκτό από αυτή, θα βρεθούν έξω από την επίδραση αυτή τη αστάθεια. Και αυτό οφείλεται στο βοριά. Δείτε λοιπόν ότι εδώ προ το στενό του Καφηρέα, προ το νότιο Ευωϊκό, θα δούμε το βορειά κοντά στα 6 με 7 από φόρ ο Ιδράργυρος θα οδηγηθεί στην περιοχή των 35 βαθμών αργά το μεσημέρι. Στο κέντρο της πόλης υπολογίστε ότι εκεί όπου θα επιδρά ο Βοριάς θα έχουμε τη θερμοκρασία κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω. Να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ αναμένουμε περισσότερο άστατο καιρό. Θα δούμε κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα να αναπτύσσονται συνεβίες αστάθειας, οπότε και θα γλυθούν μπόρε ή και τοπικές καταγίδε με βάση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Στο πεδίο των ανέμων μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα στο θερμαϊκό του ανέμου να πνέουν από διάφορε διευθύνσει με ασθενεί και τοπικά μέτριε εντάσει. Θα προσεγγίζουν δηλαδή τα 3 με 4 από φόρικο, τα βέβαια λέμε, διάφορε διευθύνσει. Μπορεί ο άνεμο να ξεκινά από βόρειο, από βόρειο στο νωρί το πρωί. Αργότερα θα μετατρέπεται σε νότιο, μια θαλάσσια αύρα, ιδιαίτερα στι γύρω θαλάσσιε, παραθαλάσσιε εκτάσει. Με τον Ιδράργυρο, να προσεγγίζει και του 33 βαθμού αργά το μεσημέρι στο κέντρο τη πόλη. Και πάμε να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αύριο, Πέμπτη. Περιορίζεται η αστάθεια. Βλέπετε πλέον τα χρώματα πολύ περιορισμένα κατά μήκο τη οροσυρά πίνδου και γενικότερα σε ορεινέ εκτάσει τη υπηρετική χώρα. Και να δούμε και την Παρασκευή πάλι περιορισμένη η αστάθεια με αρκετή ζέστη, κοντά στου 38 βαθμού ο υδράργυρο σε κλειστέ υπηρετικέ περιοχέ και του βορειάδε να κυριαρχούν κυρίω μέσα στο Αιγείο. Άρα λοιπόν προσοχή και στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά. Έτσι θα πάμε και το Σαββατοκύριακό μα. Δεν φαίνεται κάτι το και η ζέστη θα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού μέχρι λοιπόν και το τέλο τη